Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μαθητές σχολείων της Σάρτας έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Κρατώντας πάνω με συνθήματα όπως «Στείλε όταν φτάσεις» ή «Μας σκοτώσατε τα όνειρα», οι μαθητές εξέφρασαν τη θλίψη τους και απέτησαν την τιμωρία αυτών που ευθύνονται. Το δικό του ηχηρό μήνυμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έστειλαν μαθητές σχολείων της Σάρτας μέσα από πολύπλευρες δράσεις. Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους μέσα από ποίηματα, τραγούδια, αλλά και τα δεκάδες πανό. Όλα του κόσμου τα πουλιά, όπου τα σε πάρω όταν φτάσω. Μην ανησυχείς. Σε λίγο μπαίνει άνοιξη. Έχω γυρίσει το κεφάλι μου στο παράθυρο. Τι ξαστεριά έχει απόψε. Χαζεύω τα αστέρια να κινούνται παράλληλα στο βαγόνι μου. Μη με πάρεις τηλέφωνο, μαμά. Ακούω μουσική. Η μουσική μου σταμάτησε. Τώρα ακούω ρηλιαχτά. Τα αστέρια δεν κινούνται τώρα. Και δύσκολο να τα διακρίνω. Οι φλόγες τα καλύπτουν. Μαμά, ξύπνα, μαμά. Το βαγόνι έγινε κόκκινο. Πονάω, ματώνω. Βοήθεια, μαμά. Πρέπει να φύγω από εδώ. Μα δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορώ να ανασάνω, μαμά. Καίγομαι. Εγώ δεν έκοψα εισιτήριο για αυτό το ταξίδι. Με κορόιδεψαν, μαμά. Μην ξυπνήσεις. Κοιμήσου, μαμά. Δεν θα έρθει. Ο προορισμός μου ήταν άλλος από αυτό που νόμιζα. Μαμά, σταμάτησα να πονάω. Δεν ουρλιάζω πια. Μα γιατί ουρλιάζεις εσύ? Μην ανησυχείς. Κοίτα τον ουρανό. Τι ξαστεριά έχει απόψε. Μην ανησυχείς, μαμά. Σε λίγο παίρνει άνοιξη. Και στο ημερολόγιο μας σταμάτησε το φωνό μου. Τα δάκρυά σου βροχές του.
Τα ρουλιαχτά σου και δαπνεί. Μαμά θυμάσαι πως μετά έζερ γάλα. Σε λίγο μπαίνει η άνοιξη. Κοίτα τον κήπο. Σε λίγο θα την τρώσω εκεί ως παπαρούνα. Μαμά τώρα δεν μετά έζερ γάλα. Μα με ποτίσεις νερό. Μην ανησυχείς. Κοίτα τον ουρανό. Κοιμήσου μαμά. Εγώ θα αργήσω. Μάτια δακρυσμένα, θολά που καθρεφτίζουν την ψυχή τους, ήρεμα πρόσωπα που κάποιες συσπάσεις δείχνουν το θυμό, τη θλίψη, την ανάγκη να ζήσουν χωρίς κάποιοι να το στερούν. Όλα του κόσμου τα πουλιά, όπου κι αν φτερουγήσα, Πηγαίνω στο τρίτο λύκειο Άρτας και είμαι μέρος του 15 μελούς. Mm-hmm. Σήμερα έχετε μία ακόμη συγκέντρωση, γιατί αυτό που έχει τυπωθεί στο δικό σας το μυαλό δεν έχει φύγει και ούτε πρόκειται ποτέ να φύγει. Θα σημαδεύει όλη μας τη ζωή. Εννοείται όταν πρόκειται για μία μαζική δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, όταν έχουν συμβεί παρόμοια συμβάντα πριν από χρόνια και όχι μία, δύο φορές και κανείς δεν έχει ασχοληθεί και έχει αφήσει την κατάσταση έτσι όπως έχει, προφανώς και δεν γίνεται υποδομή της χώρας να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ εγώ να φοβάμαι να μην ξαναδώ τη μητέρα μου, την ξανασφίξω στην αγκαλιά μου. Δεν μπορώ να φοβάμαι ότι δεν θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου από κρατική αμέλεια. Γιατί όταν κάποιος, όταν ένα κράτος που υποτίθεται ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν έτη 2023 βασίζεται σε καθαρά ανθρώπινο χέρι, προφανώς και θα υπάρξουν δυστυχήματα. Πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε, πρέπει μαθητές, γονείς, όλος ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι εάν δεν γίνει κάποια προσπάθεια αλλαγής, θα υπάρξουν δυστυχώς και χειρότερες τραγωδίες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε σαν νεολαία? Πως με τον θάνατο αυτών των παιδιών θανατώθηκαν και τα όνειρά μας. Σήμερα φαίνεται και από τη συμμετοχή των παιδιών ότι η διαδήλωση, να το πω αυτή, έχει στιγματίσει πάρα πολύ εμάς τους νέους ειδικά, καθώς οι περισσότεροι νεκροί από το ατύχημα ήταν φοιτητές και παιδιά στην ηλικία μας. Οπότε νιώθουμε και εμείς, το βιώνουμε, πώς είναι πιθανό αύριο ή στο μέλλον εμείς να βρεθούμε σε ένα βαγόνι ή εμείς να βρεθούμε θύματα του κράτους, το οποίο μπροστά στο κέρδος είναι τόσο πολύ, οι ψυχές μας είναι τόσο λίγες. Σήμερα κιόλας μάλιστα μας έκανε την τιμή και η μητέρα ενός παιδιού που ήταν θύμα αυτής της κρατικής αμέλειας εδώ στην Άρτα. Η μητέρα του Βαγγέλη Δραγατάκη ήταν μπροστά στην πορεία και μας τίμησε αυτό και ήταν μια εικόνα συγκινητική και που δείχνει το πόσο βάναυσα είναι τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης, του κέρδους, πώς ζούμε σε μια χώρα που τα παιδιά της είναι δευτερεύουσα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ ωραία που τόσοι μαθητές ήρθαν σήμερα. Περιμέναμε βέβαια πολύ κόσμο, αλλά φαίνεται ότι σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα όλοι χωρίς δισταγμό ήρθαν εδώ. Πολλά παιδιά έκλαιγαν, συγκινήθηκαν. Οπότε φαίνεται τελικά ότι ίσως οι νέοι να είναι αυτοί που το κράτος τους καταστρέφει και όχι το αντίστροφο. Δεν είναι οι νέοι, οι νέοι δεν καταστρέφουν το μέλλον. Το κράτος καταστρέφει το μέλλον των νέων. Επικεφαλής της πορείας και η μητέρα του Βαγγέλη Δραγατάκη. Ναι, μάλιστα, είμαστε εδώ σήμερα να συμπαρασταθούμε όλοι μας στους γονείς στα Τέμπη που χάσαν τα παιδιά τους, σε όλους τους γονείς. Είμαι και εγώ μια μητέρα που βιώνω
αυτό το πόνο, συμπάσχω μαζί τους. Με τον ίδιο τρόπο έχασα και εγώ το παιδί μου, το Βαγγέλη Δραγατάκη, από τα Κάγκελα, στην περιφερειακή οδό, στην περιφερειακή οδό της Σάρτας. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Να υπάρξει δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δυστυχώς δικαιοσύνη. Αγωνιζόμαστε. Όλα χαρακτηρίζονται αμέλεια. Η θάνατη των παιδιών μας αμέλεια. Το αίμα που έχει βαφτεί το χώμα και η άσφαλτος αμέλεια. Ζητάμε δικαιοσύνη από όλο τον κόσμο. Σήμερα τα παιδιά δείχνουν, αν θέλετε, εκτός από το σπαραγμό τους και την οργή τους. Δείχνουν και την οργή τους, γιατί είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, δυστυχώς. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας, είναι η ελπίδα αυτού του τόπου. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Το έγκλημα αυτό δεν θα συγκαλυφθεί, θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Θα γίνουμε η φωνή των νεκρών. Τώρα είναι η ώρα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Θα παλέψουμε τώρα για ασφαλείς μεταφορές και υποδομές. Γι' αυτό και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. Μέσα στις σχολές μας εκφράζουμε με όλους τους τρόπους τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, τη στήριξή μας στους τραυματίες, την απέτηση να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αναφέρουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν και φοιτητικοί σύλλογοι. Αντίο, μαμά. Με αυτό το σύνθημα, σχηματισμένο από τις σχολικές τσάντες, ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση της Δευτέρας στην Άρτα. Μαργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δεν ζυγώνει. Μαργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δεν ζυγώνει. Και στο στούντιο μαζί μου ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, εύχομαι, με υγεία. Θα διαβάσω στη συνέχεια ένα δελτίο τύπου που έφτασε σήμερα από την αστυνομία και αφορά κάποιον ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Άρτας και ο οποίος, προκειμένου να μην βρουν πάνω του ναρκωτικές ουσίες, τα είχε καταπιεί. Mm-hmm. Το θέμα όμως δεν είναι να σταθούμε σε αυτή την είδηση, είναι να σταθούμε να δούμε τι γίνεται γενικότερα με το θέμα και της διακίνησης, αλλά και των χρηστών στην Άρτα. Ναι, κοίταξε Βίκη, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον όπου λέμε ότι υπήρξε με τη μέθοδο της κατάπουσης μια συσκευασία με ηρωίνη στο στομάχι ενός ανθρώπου. Ο οποίος άνθρωπος είτε το έχει για δικό του λόγο και είναι χρήστης, είτε ήθελε να το πουλήσει. Το ζητούμενο όμως είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον στην Άρτα και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, θέλω απλά να το θίξουμε και σε μία επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε να είναι πιο η συζήτηση να είναι πιο τεκμηριωμένη και να το αναλύσουμε περισσότερο το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Άρτα, σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία, τα γνωρίζεις και εσύ ίδια, έχεις μιλήσει επανειλημμένως και με εκπροσώπους από τον ΟΚΑΝΑ και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα στην Ήπειρο, θεωρούμασταν, αν δεν είμαστε, η πρώτη πόλη σε επίπεδο χρηστών ή διακίνησης ναρκωτικών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και μία βόλτα αν κάνουμε το βράδυ αργά, τώρα που έχει και κρύο και δεν κυκλοφορεί πολύ κόσμος έξω, θα δούμε ότι υπάρχουν 2, 3, 4 στέκια σε κεντρικά σημεία στην πόλη, κεντρικότατα σημεία στην πόλη, στα οποία υπάρχουν ομαδούλες ανθρώπων, οι οποίοι εκείνη την ώρα, σίγουρα, για να το πω χαριτολογώντας, γιατί είχαμε και τις απόκριες, δεν πετάνε χαρταϊτό. Ωραία, ούτε βρίσκονται έξω στο κρύο για να κάθονται να συνομιλούν μαζί τους και να λύνουν τα προβλήματά τους. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι εκείνη την ώρα γίνεται κάτι το οποίο θα πρέπει η ελληνική αστυνομία άμεσα κιόλας να κάνει τις ενέργειες που πρέπει για να γλιτώσουμε
ακόμα και ένα παιδί, εντάξει, από αυτή τη λέλαπα των ναρκωτικών. Θεωρώ ότι τα σημεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είναι γνωστά. Και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό του RTV, γιατί μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, κάνοντας μία βόλτα έξω το βράδυ, διαπίστωσα για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν αυτά τα 3-4 κεντρικά σημεία. Έκανα κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους που είτε έχουν μαγαζιά εκεί δίπλα, είτε, και μου είπαν μερικοί από αυτούς, έχω τα στοιχεία τους, ότι έχουν επανειλημμένως μπει στη διαδικασία να χτυπήσουν το καμπανάκι προς τις αρχές, προς την αστυνομική διεύθυνση. Με την αλλαγή πλέον και του αστυνομικού διευθυντή, θα ήθελα να καλέσω και να προσκαλέσω όλες τις δυνάμεις της περιοχής και το Δήμο Αρταίων και την αστυνομική διεύθυνση και όλους μας να μπορέσουμε να ενσκύψουμε σε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που δεν είναι μόνο πρόβλημα, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, γιατί δεν είναι θέμα χρηστών, είναι θέμα διακίνησης. Και η διακίνηση έρχεται στα παιδιά μας μετά. Η διακίνηση ναρκωτικών έρχεται στα παιδιά μας και έρχεται και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήμποροι και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς από τα δίχτυα των ναρκωτικών πολλά παιδιά δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεφύγουν και είναι κρίμα να θρηνούμε νέους ανθρώπους. Πάμε τώρα στον νέο διοικητή. Ο νέος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ο οποίος σήμερα ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του, εκπαιδευτικός. Ναι. Μετά τον κύριο Ντάκουλα, που και εκείνος ήταν εκπαιδευτικός και ο κύριος Σεντελές, έτσι δεν είναι? Ναι, είχε ορκιστεί ο κύριος Σεντελές τις προηγούμενες ημέρες, παρουσία του υπεάρχη, του κυρίου Γιάννη Καρβέλη, όμως λόγω και του τριήμερου πένθους και όλων των καταστάσεων, της θλίψης που έχουμε αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, καλά κάνανε και σήμερα αναλαμβάνει και επίσημα τα καθήκοντά του. Να του ευχηθούμε καλή πορεία, καλή δύναμη και καλή τύχη στο έργο του. Ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το νοσοκομείο της Άρτας δεν είναι ένα απλό νοσοκομείο. Είναι σε ένα νευραλγικό χώρο, σε ένα, ας το πούμε, σταυροδρόμι δήμων και νομών. Και είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να βρει τα σωστά πατήματα. Όχι ότι δεν υπάρχουν, όχι ότι δεν είναι οι γιατροί καλοί, όχι ότι δεν έχουμε καλούς νοσηλευτές, όχι ότι δεν έχουμε καλό διοικητικό προσωπικό. Οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν με τα δεδομένα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει όμως να υπάρξει σχεδιασμός σωστός και σοβαρός. Τώρα θα μου πεις, έχουμε εκλογές. Θα μπορέσει να γίνει αυτό? Οι εκλογές θα σταματήσουν κάποια στιγμή. Θα γίνουν, θα σταματήσουν. Θα δούμε πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές. Το ζητούμενο όμως είναι ότι δεν σταματάει κάτι. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα πρέπει άμεσα να μπορέσει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα βραχυπρόθεσμο αλλά και ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το νοσοκομείο της Άρτας. Γιατί? Δεν θέλω να κρίνω την προηγούμενη διοίκηση. Το ζητούμενο όμως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου της Άρτας. Επαναλαμβάνω, όχι όσον αφορά ιατρούς ή διοικητικό προσωπικό ή νοσηλευτικό προσωπικό. Για τον τρόπο λειτουργίας, για τον τρόπο άντλησης χρημάτων, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά τα χρήματα να μπαίνουν να τοποθετούνται σωστά, να υπάρχει σωστό αποτέλεσμα, γρήγορο αποτέλεσμα, άμεσο αποτέλεσμα. Εκεί θα πρέπει ο νέος διοικητής να δώσει μεγάλη προσοχή. Αντανακλαστικά. Και να λειτουργήσει άμεσα γρήγορα και άμεσα σωστά. Θα το δούμε. Μακάρι, το ευχόμαστε. Λοιπόν, μια που αναφέρθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, να πάμε και στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και να δούμε εκεί μια χρηματοδότηση, επιπλέον χρηματοδότηση από την περιφέρεια Επίρου και μάλιστα με ένα όχι καταφρόνητο ποσό, 845.000 ναι. ευρώ δίνονται για να γίνουν ό,τι πρέπει να γίνει προκειμένου να συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Και εκεί το προσωπικό που υπάρχει, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έχει κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και καθημερινά.
Το γνωρίζουμε όλοι όσοι συναναστρεφόμαστε με το χώρο της υγείας και γνωρίζουμε και δημοσιογραφικά και ενημερωτικά ότι τα προβλήματα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας είναι πάρα πολλά. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη ανακαίνιση ή αν θέλεις να δημιουργηθεί εκ νέου το νέο νοσοκομείο που όλοι θα ήθελαν, όχι μόνο στην Πρέβεζα και στην ευρύτερη περιοχή. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί. Οπότε, πάμε λοιπόν σε αυτά τα χρήματα τα οποία δίνει η Περιφέρεια. Εγκρίθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, τώρα στις 24 Φεβρουαρίου, ανακαίνισε εξυγχρονισμός του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Όπως είπες, ο προϋπολογισμός είναι 845.000 ευρώ. Αυτό το έργο αφορά την ανακαίνιση του νοσοκομείου, δεν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, γι' αυτό και γίνεται με προγραμματική σύμβαση. Έτσι. Και αφορά τώρα κατεδάφιση κτηρίου βοηθητικής χρήσης στο δώμα του κτηρίου, δημιουργία νέων χώρων κυρίας χρήσης σε τμήμα του δώματος του κτηρίου, κατασκευή νέων λουντρών σε θαλάμους νοσηλείας. Μιλάμε για... υπάρχουν θάλαμοι οι οποίοι πραγματικά είναι ντροπή. Να υπάρχουν χώροι. Γι' αυτό και κρίνονται απαραίτητες αυτές οι εργασίες. Έτσι, σωστό. Και ταυτόχρονα αντικατάσταση θυρών εισόδου στους θαλάμους νοσηλείας, αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ίδρυυσης. Είναι ορισμένες εργασίες οι οποίες έχουν κοστολογηθεί. Δεν αλλάζουν την όψη του νοσοκομείου, δίνουν όμως μια δυναμική σε θέματα που είναι νευραλγικά. Να σου πω ότι τι πιστεύω πραγματικά, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και τους εργαζόμενους και τους διοικητές και εσύ το ξέρεις γιατί ζεις. Ναι. Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Πρέβεζα. Θα έπρεπε, επειδή υπήρχε και χώρος και είχε βρεθεί και δημοτική έκταση και είχαν βρεθεί και τα κονδύλια, μη με ρωτήσεις για ποιους λόγους δεν συνέχισε, δεν τους ξέρω, να γίνει καινούριο νοσοκομείο. Όμως υπάρχει πάντα αυτό. Επειδή δίπλα υπάρχει ένα νομαρχιακό, ας κάνουμε και εδώ κάτι, ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Ναι, όχι. Δεν υπάρχει πάντα έτσι αποτέλεσμα. Δηλαδή η Πρέβεζα θα έπρεπε να έχει νοσοκομείο. Η Άρτα θα έπρεπε να έχει νωρίτερα νοσοκομείο. Η Λευκάδα θα έπρεπε να έχει νοσοκομείο. Γιατί οι ανάγκες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, στις παραλιακές αυτές περιοχές, αυξάνεται ο πληθυσμός. Και στη Λευκάδα που το φτιάξαμε και είναι καινούργιο, είναι υποστελεχωμένο. Ακριβώς. Ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί. Είναι οι μεσοβέζικες λύσεις. Ολόκληρους μήνες. Κάναμε τα εγγένεια, ναι. Υπερσύγχρονο, αλλά δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει. Το ζητούμενο για το θέμα της υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να γίνει πάρα πολλές ώρες και ημέρες και όχι μόνο από εμάς, γενικότερα από την κεντρική πολιτική σκηνή και από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας μας. Τα λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι, ακόμη και οι διοικητές στο νοσοκομείο. Σωστά, το λένε αυτό. Σωστά. Το θέμα με το νέο νοσοκομείο της Πρέβεζας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι ένα θέμα το οποίο λιμνάζει όλα αυτά τα χρόνια και ποτέ μα ποτέ, επειδή μπαίνουν πολιτικά θέματα στη μέση, πάντα βρίσκονται οι λύσεις στο να μην γίνει, όχι στο να γίνει. Δηλαδή προσπαθούν... Και να γίνονται εμβολοματικές κινήσεις. Μπράβο. Και κάθε φορά πηγαίνουμε λίγο παρακάτω. Έτσι, μπράβο. 845.000 ευρώ. Έτσι. Και καλώς κάνει και τα διαθέτει η Περιφέρεια. Πολύ καλώς κάνει, γιατί εκείνος που θα πάει να νοσηλευτεί πρέπει να έχει και παροχή υπηρεσιών ανάλογη. Πώς θα γίνει τώρα. Για να σου δώσω να καταλάβεις τώρα, δεν μπορούμε να το βάλουμε στο ίδιο ζύγι. Αλλά πριν από κάποια χρόνια είχε έρθει στο τραπέζι μια πρόταση να πουληθεί το ξενοδοχείο που είναι δίπλα στο νοσοκομείο και να μπορέσει να επεκταθεί όλο αυτό, αλλά με μια γενναία χρηματοδότηση. Ωραία, είτε μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, είτε. Το κτίριο δίπλα που ήθελε να κάποιο... Στις προτάσεις που γίνανε, το ξενοδοχείο ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με 3. Ωραία. Ήδη το 1 εκατομμύριο είναι τα 845.000 που μιλάμε τώρα, αυτό. Έτσι. Στη διαδικασία λέω τώρα πάντα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι η χρηματοδότηση θα ήταν τόσο. Έπρεπε να είναι μια γενναία χρηματοδότηση για να φτιαχτεί εκ νέου το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Το ζητούμενο όμως είναι ότι πάντα οι λύσεις δεν είναι ρηξικέλευθες. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε μπαλώματα, όπως λέω εγώ. Γιατί και θεωρώ, και είναι και πραγματικότητα, αν μιλήσεις με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, πιο δύσκολα είναι να διορθώσεις το παλιό παρά να φτιάξεις ένα καινούριο. Μα ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Σύγχρονο που να καλύπτει τις ανάγκες όλων και να μην χρειάζεται, τουλάχιστον για τα πρώτα 25 χρόνια,
να κάνει συνεχώς παρεμβάσεις διορθωτικές κινήσεις. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό και το Ίδρυμα Γιαννακόπουλου έχει δώσει περίπου 500.000 ευρώ για ανακαίνιση σοβαρή μέσα στο νοσοκομείο σε συγκεκριμένα διαμερίσματα. Δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχουν λεφτά γύρω-γύρω και γίνονται τα μπαλώματα που λέμε. Πρέπει να γίνουν, αλλά θα μπορούσε να είναι μια κεντρική πολιτική του νομού της Πρέβεζας αυτό και από όλους όσους έχουν τις τύχες, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού, είτε είναι κεντρική πολιτική σκηνή, να μπορέσουν οργανωμένα να βρουν λύση για ένα νέο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει. Όλα είναι θέμα πολιτικών εφαρμογών και πολιτικών κατευθύνσεων. Δυστυχώς. Την ερχόμενη Πέμπτη έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Πλέον στο τραπέζι μπαίνει η κουβέντα και η συζήτηση. Θα έχουμε εκλογές. Δεν θα έχουμε εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι θα κάνει μετά και τη συγγνώμη που ζήτησε δημοσίως. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου εύκολα, δεν έχει λήξει το πένθος. Τριήμερο ήταν το εθνικό πένθος στην επίσημη διαδικασία του. Η χώρα βράζει κυριολεκτικά, η νεολαία είναι αυτή η οποία βράζει κυριολεκτικά. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει όμορφες ειρηνικές πορείες εκτός από ένα-δύο θέματα που έγιναν στην Αθήνα και που με βρίσκουν εντελώς αντίθετο σε διάφορες καταστάσεις και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και από όλους αυτούς οι οποίοι περιμένουν για να παρισφρήσουν εκεί και από εκεί που παίρνουν και τις εντολές. Οπότε θεωρώ ότι την Πέμπτη θα πρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο τουλάχιστον να υπάρχει η διαρροή, όχι η ανακοίνωση, για το πού πάμε και πότε θα έχουμε εκλογές. Είναι δύσκολο να γίνουν εκλογές 9 Απριλίου όταν θα είναι οι 40 ημέρες από την ημέρα που έγινε το θλιβερό δυστύχημα. Σενάριο, νομίζω. Στην πολιτική κανένας δεν γνωρίζει πώς μπορεί να διαμορφωθεί η κατάσταση. Μπορεί να πάρει μια μικρή παράταση και να πάμε μετά το Πάσχα, μπορεί και όχι και να εξαντληθεί η τετραετία και να πάμε για εκλογές το Μάιο και να έχουμε τις δεύτερες το καλοκαίρι. Θα το δούμε. Είναι δύσκολες όμως οι καταστάσεις και πολύ περισσότερο είναι δύσκολες και για τους υποψήφιους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγουν στον κόσμο να πούνε τι. Ναι, ναι. Σωστά. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα εύχομαι. Η αναβληθήσα λόγω του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη, διάλεξη της Ανθώς μη κυβερνητικής εταιρείας, πραγματοποιείται στην αίθουσα Διόνη την Τετάρτη, 8 Μαρτίου και ώρα 6 το απόγευμα. Να υπενθυμίσουμε πως η διάλεξη έχει θέμα ενδοοικογενειακές ισορροπίες και χειρισμοί σε καταστάσεις επιρροής και εξάρτησης των νέων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δυσλειτουργίες που απορρέουν και ο ρόλος της οικογένειας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Λευκό τυρί 5,99. Bon Mama και McVitie's μείον 35%. Ήδη όλη η χυμή μείον 35%. Dol Bananes 1,55. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Αγκρίνο Ριζιμπέλα ελληνικό 1 κιλού μόνο 3,55. Γιώργαρα πίτσα νηστίσιμη μόνο 2,99. Κόλλιος νηστίσιμο λευκό μόνο 8,12 το κιλό. Μπράβο κλασικός 193 γραμμαρίων μόνο 2,89. Ελωμάς λαζανάκι και νούμερο 6 500 γραμμαρίων μόνο 65 λεπτά. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 800 γραμμαρίων μόνο 2,65. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά.
την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας για την Τετάρτη 8 Μαρτίου, αποφάσισε στη σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου. Αποφασίστηκε συγκεκριμένα να μετατραπεί σε 24ωρη απεργία η στάση εργασίας για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, για να απαιτήσουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό να μπει τέρμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας την αντιπρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΗ Άρτες, την κυρία Βάσο Αμπελογιάννη. Κυρία Αμπελογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώντας το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ σήμερα κοντά μας για αυτή την 24ωρη απεργία, που τελικά, ενώ ξεκίνησε ως στάση εργασίας, στην πορεία μετατράπηκε και η Τετάρτη 8 Μαρτίου προγραμματίζεται, σχεδιάζεται και τελικά θα είναι 24ωρη απεργία. Ναι, θα είναι 24ωρη απεργία πανελλαδική από την πλευρά της ΑΔΕΔΗ, για τους εργαζόμενους δηλαδή στο δημόσιο. Σε αυτή την απεργία, σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση της Τετάρτης 8 Μάρτη συμμετέχουν και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Ήδη υπάρχουν αποφάσεις από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, το Εργατικό Κέντρο Ανατολικής Αττικής, το Εργατικό Κέντρο Άρτας. Το κύριο αίτημα είναι να μπει ένα τέλος, καταρχήν, στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να διελευκανθεί και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα, έγκλημα, για την τραγική δολοφονία, αυτό που συνέβη τέλος πάντων την προηγούμενη Τρίτη το βράδυ με τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Και με την ευκαιρία, έτσι να πω και από εδώ, από αυτό που εκπροσωπώ δηλαδή, από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα του Δημοσίου, να πούμε ότι εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και οδύνη στις οικογένειες, στους φίλους, στους οικείους, των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, και ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας αναλογεί, προκειμένου αυτή η κατάσταση ούτε να ξεχαστεί, να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες. Θα αγωνιστούμε για να είναι τα δημόσια αγαθά, όπως σας έχω πει πολλές φορές εδώ, δημόσια για όλο το λαό, η υγεία, η παιδεία, το ρεύμα, οι μεταφορές, το νερό, απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες μας αφήνουν, δυστυχώς, τον ελληνικό λαό μόνο με φέρετρα, και δεν είναι βαρύ αυτό που λέω, μόνο να θρηνούμε τους δικούς μας τους νεκρούς. Κυρία Αμπελογιάννη, όλο το προηγούμενο διάστημα και πριν από την 1η Μαρτίου, όλες οι ανακοινώσεις που ενδεχομένως υπήρχαν από συνδικαλιστικά κινήματα, από ομοσπονδίες, από συλλόγους, όταν μεταφέρατε τα αιτήματά σας, κάποιοι μπορεί και να έλεγαν «εντάξει, τα έχουμε ξανακούσει», «εντάξει, μας τα έχουν ξαναπεί». Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες μέρες αυτό αρχίζει να αλλάζει. Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί, δεν ξέρω πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, δεν ξέρω αν μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι βλέπουν μεν μπροστά, αλλά παρατηρούν όμως και πόσα λάθη του παρελθόντος έχει φορτωθεί ο καθένας από εμάς. Ναι. Ελπίζω αυτή τη φορά, από αυτό το τραγικό γεγονός τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσουμε όλοι σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σε τι κατάσταση έχουμε φέρει τη χώρα για να ζήσουν τα παιδιά μας και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Όπως και στην περίπτωση των εργαζόμενων, των συναδέλφων εργαζόμενων στον ΟΣΕ και στις εταιρείες εκεί που διέλυσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον ΟΣΕ. Βλέπετε τώρα ότι όλα ήταν ανακοινωμένα, όλα ήταν υπομένα από την πλευρά των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι μόνες απαντήσεις που παίρναν αυτοί οι συνάδελφοι και παίρνουμε κι εμείς, είναι να πηγαίνουν στα δικαστήρια όλες μας τις κινητοποιήσεις για να τις βγάλουν παράνομες, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που καταλήξανε στον νόμο Χατζηδάκη, να μην μπορούμε δηλαδή να απεργήσουμε, να στέλνουν εξώδικα στις διοικήσεις των σωματείων για συκοφαντική δυσφήμιση και για σπορά ψευδών ειδήσεων, για διασπορά ψευδών ειδήσεων,
και στο τέλος να επεμβαίνουν και δυνάμεις καταστολής και το μόνο, ας πούμε, το οποίο να γευόμαστε εμείς στις κινητοποιήσεις είναι τη γεύση των δακρυγόνων στο στόμα μας και στα μάτια μας. Αυτό το πράγμα, εμείς είδατε, σταθήκαμε, θεωρούμε, στο είδος των περιστάσεων. Δεν πόσες αφορά φορές... μόνο το δημόσιο τομέα, αλλά εγώ θα σας θέσω και άλλο ένα ερώτημα, το οποίο άκουσα και σήμερα, ναι, στην συγκέντρωση που έκαναν τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά, η νεολαία, αλλά και που άκουσα όμως από πολλούς άλλους πολίτες να λέγεται επίσης τις τελευταίες μέρες. Αν τηρηθούν οι κανόνες της αξιοκρατίας, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε όλοι, με τους διαγωνισμούς, τους αδιάβλητους διαγωνισμούς, με τις ικανότητες του καθενός να μπορεί να διεκδικεί μια θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν εξαλειφθούν οι πελατειακές σχέσεις, μπορεί να αλλάξει κάτι, μπορούμε να μιλάμε για μια νέα σελίδα, ή θα παραμείνουμε στα ίδια και θα οδηγούνται και τα παιδιά μας σε αυτό που σας είπα λίγο πριν, στα λάθη που εμείς κάναμε. Κοιτάξτε, κύριε Ευαγγελίου, υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Το ένα ζήτημα είναι αυτή η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία οδηγεί στο πώς θα βγάλει αυτός που παίρνει μια υπηρεσία του δημοσίου περισσότερα λεφτά. Mm-hmm. Μιλάμε, εγώ θα το πω εντελώς λαϊκά, κυριολεκτικά για πλιάτσικο. Ναι. Κυριολεκτικά για πλιάτσικο. Με μόνο στόχο το κέρδος. Πόσες φορές σας έχουμε πει εμείς εδώ σαν Σύλλογος Εργαζομένων ή σαν Νομαρχιακό Τμήμα ότι είναι απαράδεκτο να είναι ένα στη βάρδια. Είναι απαράδεκτο να είναι τρεις γιατροί που να εφημερεύουν να βγάζουν πέρα μια ολόκληρη κλινική. Βεβαίως, για ένα μήνα. Πόσες φορές. Η απάντηση λοιπόν που παίρνουμε απέναντι σε αυτές τις τοποθετήσεις ήταν, επίσης να το πω εντελώς λαϊκά, γιατί πλέον ας πούμε όλα έχουν αποκαλυφθεί, η απάντηση λοιπόν που παίρναμε ήταν, και γιατί να βάλουμε δεύτερο, γιατί να βάλουμε τρίτο, για να κάθονται. Πόσες φορές δεν ακούσαμε στο δημόσιο λόγο να λένε γιατί να πάρουμε πυροσβέστες για να κάθονται το χειμώνα και μετά το καλοκαίρι να κλαίμε νεκρούς και περιουσίες με τις φωτιές. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών, η εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, των μεταφορών, σαν στόχο έχει μόνο το να κερδίσουν λίγοι και όλοι οι υπόλοιποι εμείς να υπομειζόμαστε όλα όσα προέρχονται από αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου είναι αυτό που είπατε, η αναξιοκρατία. 15 χρόνια δεν έχουν γίνει κρίσεις στο ελληνικό δημόσιο για το ποιος θα προείσταται στα τμήματα και στις διευθύνσεις. 15 χρόνια. Γιατί δεν γίνονται οι κρίσεις? Όχι γιατί είναι λοιπές το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά γιατί αυτοί που διοικούν το δημόσιο και το διοικούν οι εκάστοτε που περισσεύουν από τις εκλογικές διαδικασίες και έρχονται μετά να διοικήσουν τα νοσοκομεία, την Τρενοσέ, την Εργοσέ, όλοι οι πολιτικοί παράγοντες δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης που δεν έχουν εκλεγεί βουλευτές, έρχονται να διοικήσουν το ελληνικό δημόσιο, δεν θέλουν αξιοκρατία στο δημόσιο. Δεν θέλουν. Γι' αυτό δεν κάνουν και κρίσεις ούτε για προϊσταμένους, ούτε για διευθυντές, ούτε για μετακινήσεις. Όλα υπόκειται στον πολιτικό παράγοντα. Ακόμη και για μετατάξεις, ακόμη και για αποσπάσεις από υπηρεσία σε υπηρεσία, αυτό που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Γι' αυτό όμως υπήρξε και μία αποστασιοποίηση τα τελευταία χρόνια των ανθρώπων που σε κάποιους συνδικαλιστικούς φορείς δεν ακολουθούσαν. Για να δούμε λίγο και τα προβλήματα, ναι, που υπάρχει, απορρέουν, ναι, που απορρέουν, εγώ και από τις ευθύνες. Έτσι, ναι. Να κάνουμε και υπάρχει την ευθύνη και, υπάρχει ευθύνη και στη σε εμάς, στη λογική. Ναι, ναι. Πρέπει να σταματήσει και στη δική μας λογική. Έχουμε παιδιά, έχουμε ευθύνη για αυτό που τους παραδίδουμε. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν μπορεί ανθρώπους τους οποίους ξέρουμε ότι τους έχουμε πιεσμένους από την οικονομική πλευρά, δεν έχουν δουλειά, υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν χαμηλοί μισθοί, να τους εκμεταλλευόμαστε με αυτόν τον τρόπο ως πολιτική διοίκηση του δημοσίου. Αυτή λοιπόν που η σημερινή κυβέρνηση, η οποία βγήκε ας πούμε με κύριο σύνθημα σε ό,τι αφορά το δημόσιο, το ότι θα προχωρήσουν οι άριστοι κτλ. Κτλ. Η σημερινή κυβέρνηση έκανε αυτές τις αποσπάσεις από τον ένα φορέα στο άλλο. Η σημερινή κυβέρνηση... Δεν ξέρω αν ήταν κινητικότητα, κυρία Ευαγγελίου.
Σωστά. Δεν ξέρω αν ήταν κινητικότητα ούτε ή αν ήταν. Να το φάκελο. Ναι, ή αν ήταν απλές υπουργικές αποφάσεις. Θα φανεί, θα δοθούν, θα βγουν από απλές επισκέψεις σε βουλευτικά γραφεία. Αυτό οι άνθρωποι μεταξύ τους αυτά τα κουβεντιάζουν οι πολίτες, ξέρετε. Το ναι. θέμα είναι όμως ότι στον κάθε πολίτη αναλογεί και ένα μερίδιο ευθύνης. Ναι. Όχι το κύριο όμως. Όχι το κύριο. Άλλο να κάνω εγώ κριτική σε εσάς και μετά από μισή ώρα να χτυπήσω την πόρτα κάποιου ας πούμε βουλευτικού γραφείου και να ζητήσω μία χάρη, αλλά να βγω έξω καθαρή και να σας ξαναπώ. Αξιοκρατία. Αξιοκρατία. Λοιπόν, εμείς, σαν τουλάχιστον εμείς εδώ. Αυτό που ξέρω εγώ, έτσι όπως κινούμαστε εμείς στον χώρο του συνδικαλισμού, ζητάμε αξιοκρατία στο ελληνικό δημόσιο. Ζητάμε προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, προσλήψεις από αδιάφανες, από διαφανείς διαδικασίες. Ναι. Δεν ζητάμε ούτε μετατάξεις, ούτε αποσπάσεις, ούτε προσλήψεις εποχικού προσωπικού 4 μηνών, 5 μηνών, 6 μηνών. Σωστό. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Σωστό. Ζητάμε λοιπόν να γίνουν διαγωνιστικές διαδικασίες άμεσα. Χρόνια το ζητάμε αυτό. Δεκαετίες στο ελληνικό δημόσιο για να σταματήσει να υπάρχει υποστελέχωση. Παρεμβαίνουμε σε όλες τις διαδικασίες αυτές που είπατε μέχρι τώρα, που χρησιμοποιούν ας πούμε το ελληνικό δημόσιο, λες και είναι φέουδο στη χώρα, προκειμένου ας πούμε να, σε κάθε εκλογική διαδικασία να έχει ο καθένας από πίσω και ένα στρατό ψηφοφόρων. Αυτά λοιπόν, αυτά τα δύο μεγάλα ζητήματα που έχει ο χώρος του ελληνικού δημοσίου, εδώ στη χώρα τη δικιά μας, οφείλουμε να τα σταματήσουμε να μπει ένα τέλος. Δεν είναι πανάκια οι ιδιωτικοποιήσεις. Σωστό. Όπου έχουν ιδιωτικοποιηθεί οι υπηρεσίες, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και οι πολίτες ταλαιπωρούνται και το κέρδος πάει μόνο σε λίγους. Επίσης, δεν είναι όλα για ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει επικρατήσει την τελευταία δεκαετία, ότι και καλά θα έρθει ο ιδιώτης, ας πούμε, και θα γίνουν όλα καλύτερα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα και τα μεγαλύτερα παραμύθια που αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία υπάρχει από την πλευρά, ας πούμε, των κυβερνήσεων όλων των προηγούμενων ετών. Από πότε λέγατε για την ιδιωτικοποίηση του νερού? Νομίζω ότι έχετε από το 2013. Από το 2013. Ναι. Και ενώ είναι αυτή η κατάσταση. Είχαν προχωρήσει και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν η συζήτηση. Ναι, μα τώρα, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει νομοσχέδιο στη Βουλή για την ιδιωτικοποίηση, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Εντάξει. Τι άλλο πρέπει να συμβεί δηλαδή στη χώρα τη δική μας για να σταματήσει αυτή η αιμονή? Μας κατηγορούν εμάς για αιμονικούς. Εμάς κατηγορούν για αιμονικούς. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι παιδεία, υγεία, ρεύμα, μεταφορές είναι δημόσια αγαθά και θα παλέψουμε απέναντι στην εμπορευματοποίησή τους. Θα υπάρξει και συγκέντρωση εδώ στην Άρτα. Έχετε αποφασίσει κάτι? Ναι, θα υπάρξει συγκέντρωση 10 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κιλκής. Έτσι δηλαδή μεταξύ μας, γιατί αυτές οι αποφάσεις είναι τώρα χθεσινοβραδινές δηλαδή. Άρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κιλκής και μετά 10 η ώρα και μετά πορεία και νομίζω θα βγάλει ανακοίνωση και το εργατικό κέντρο Άρτας που καλεί στην ίδια, πει δηλαδή. Σήμερα αργά το απόγευμα έχει φτάσει και η ανακοίνωση του εργατικού κέντρου Άρτας όπου καλεί στην συγκέντρωση, 10 η ώρα το πρωί, αυτό που είπατε, και πορεία στους κεντρικούς δρόμους πόλης. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Επίσης. Επέστρεψε από την Κωνσταντζα της Ρουμανίας η αποστολή της Ηπείρου με επιχειρηματίες, παραγωγούς, εκπροσώπους τουρισμού και εκπροσώπους της περιφέρειας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη. Σκοπός του ταξιδιού η έκθεση τοπικών προϊόντων και τουρισμού που έγινε εκεί και για μια ακόμη φορά η Ήπειρος κέρδισε τις εντυπώσεις. Με μεγάλη συμμετοχή εκθετών από την Ήπειρο πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή της περιφέρειας Ήπειρου στη Κωνσταντζα Ρουμανίας. Οι εκθέτες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν B2B συναντήσεις και να κλείσουν συμφωνίες με εμπόρους της Ρουμανίας. Στην αποστολή συμμετείχαν επιχειρήσεις από Άρτα, Γιάννενα, Μέτσοβο, Ζαγόρι, Πρέβεζα αλλά και Ιγουμενίτσα. Κύριε Καράλη, εδώ στην Κωνσταντζα Ρουμανίας η εταιρεία δείχνει τα υπέροχα τυριά, τα υπέροχα προϊόντα σας και θα ήθελα να μας πείτε λίγο η πρώτη επαφή που είχατε. Τι σας είπαν, κάνατε κάποιες B2B επαφές? Βρισκόμαστε στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας, την επιχειρηματική αποστολή της περιφέρειας Ηπείρου.
Είναι η πρώτη αποστολή της περιφέρειας στην Κωνσταντσα και είναι μεγάλο το ενδιαφέρον από σούπερ μάρκετ και εμπόρους για τα προϊόντα μας, για όλα τα προϊόντα της Ηπείρου και ειδικά για τα τυριά. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και η ποιότητα των προϊόντων έχει φτάσει πρώτα και τώρα είμαστε και εδώ για να κάνουμε τις απαραίτητες συναντήσεις και συζητήσεις με τους εμπόρους. Ποιο προϊόν προωθήθηκε πιο πολύ και έμειναν μάλλον εντυπωσιασμένοι? Η φέτα είναι το πιο γνωστό και διάσημο προϊόν, το οποίο έχει μεγάλη κατανάλωση στη Ρουμανία. Και δεύτερο είναι το κασκαβάλ πίντου, το οποίο είναι γνωστό και το αναμένουν και έχουν κλείσει και συμφωνίες για να το στείλουμε στην Κωνσταντσα. Κοντά εδώ ήρθαμε να παρουσιάσουμε, να γνωρίσουν και στη Ρουμανία τα προϊόντα μας. Είμαστε από την Ήπειρο, η έδρα μας είναι στη Νέα Σαψούντα Πρέβεζα, η επεξεργασία μας, και ήρθαμε σήμερα και εδώ. Μας έχουν τη δυνατότητα, μας έφερε η περιφέρεια να είμαστε και εδώ σήμερα. Τους καταπλήξαμε? Ναι, ναι, πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη η ανταπόκριση στα... Ναι, είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα θα έχουμε και επόμενες συνεργασίες. Έτσι ευχόμαστε, ναι. Καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Πέστε μας και εσείς. Ευχαριστούμε. Η επιχείρησή μας βρίσκεται, όπως είπε και η κυρία, στη Νέα Σαμψούντα Πρεβέζης και είναι μια καθετοποιημένη επιχείρηση με ζωντανά τα οποία παράγουμε στη διαδικασία, μετά τα σφάζουμε, τα τεμαχίζουμε και βγάζουμε όλα αυτά τα προϊόντα, όχι μόνο καπνιστά, λουκάνικα ή μπριζόλες, αλλά όλων των ειδών τα κρέατα. Η επιχείρηση είναι ένα ωραίο εργοστάσιο, σύγχρονο, με τις καλύτερες προδιαγραφές. Καλημέρα σας, εδώ είναι η Φάρμα Μετσόβου, τα υπέροχα αυτά τετράποδα τα γαϊδουράκια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια Ηπείρου που σήμερα βρισκόμαστε στην Κωνσταντσα Ρουμανίας. Πολύ ωραία οργάνωση, πάρα πολλοί επισκέπτες και ενδιαφέρον επισκέπτες. Θα σας εξηγήσω μερικά πραγματάκια για τη Φάρμα Μετσόβου. Η Φάρμα Μετσόβου ιδρύθηκε το 2014 με πολύ αγάπη και μεράκι και συνεχίζουμε να παλεύουμε και να βγάζουμε καινούριους κωδικούς και προϊόντα. Το βασιλιάς φυσικά της Φάρμας είναι το φρέσκο βιολογικό γάλα γαϊδούρας, το οποίο γνωρίζουμε όλοι από την αρχαιότητα πόσο θεραπευτικό είναι και πόσο καλό κάνει στην υγεία μας. Και θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα προϊόντα μας. Λοιπόν, έχουμε προϊόντα πολύ ωραία κοσμέτικ, καλλυντικά, τα οποία είναι για όλη την οικογένεια natural, όλα πιστοποιημένα και δερματολογικά ελεγμένα από τον ΕΟΦ. Έχουμε φτιάξει και δύο υπέροχους κωδικούς που αν κουγκλάρουμε δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο, με το πρωτόγαλο του ζώου. Έχουμε φτιάξει superfood ζυμαρικά με 100% φρέσκο βιολογικό γάλα γαϊδούρας, τα οποία απαρτίζονται από χυλοπίτες, τραχανά, κρυθαράκι. Και συνεχίζουμε και θα βγάλουμε και άλλους κωδικούς υπέροχους, όπως βγάλαμε τους καινούργιους κωδικούς στις μπάρες διατροφής, βιολογικά πιστοποιημένα, για τους αθλητές μας, για κάποιον που θέλει στο γραφείο του να το πάρει και να τον κρατήσει ενεργό μέχρι το μεσημέρι. Όλα μιλάμε για φυσικά προϊόντα χωρίς καθόλου χημικά στοιχεία. Είτε αυτό είναι τρόφιμο, είτε είναι αυτό καλλυντικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Οι συναντήσεις πήγαν καλά? Θα έχουμε και κάποια συνεργασία από εδώ, από την Κωνσταντσα της Ρουμανίας? 100% θα έχουμε συνεργασία με Ρουμανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βλέπουμε γεύσεις, πρέβεζα, η αρετή. Τι έχουμε? Ναι. Έχουμε σάλτσα ντομάτας. Η ντομάτας, είμαστε από Πρέβεζα. Η ντομάτα στην περιοχή μας είναι σε ευρύ κατανάλωση. Οπότε και εμείς σκεφτήκαμε αυτό το ωραίο φρούτο να το βάλουμε στο βάζο και να το γυρίσουμε ανά την Ευρώπη, έτσι ώστε να γίνει πιο γνώριμο στους καταναλωτές και άλλων χωρών. Βοηθούν αυτές οι δράσεις της περιφέρειας Ηπείρου για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων? Ναι, βοηθούν πάρα πολύ, γιατί γνωρίζουμε εμπόρους, επιχειρηματίες σε άλλες χώρες, οι οποίες μπορούν να δείξουν τα προϊόντα μας. Πού θα σας βρουν όποιοι τηλεθεατές τουλάχιστον και πολίτες ενδιαφερθούν για τα δικά σας προϊόντα? Εμείς έχουμε έναν χώρο στην αρχή της πόλης της Πρέβεζας, το οποίο έχουμε το εργαστήριό μας, και έναν εκθεσιακό χώρο αρκετά μεγάλο ώστε να γευτούν τα προϊόντα μας και να τα δούνε, να γίνουν γνώριμα. Μέχρι στιγμής οι επαφές εδώ πέρα με άλλους εμπόρους, B2B επαφές που είχατε, πώς πήγανε? Θα μπορούσα να πω αρκετά καλά. Έχουμε κάποιες... ένα ενδιαφέρον, ναι, από τον κόσμο. Θα δούμε τώρα, θα δείξει. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Πλαταριά, στη Θεσπρωτεία. Mm-hmm. Έχουμε ένα ιδιαίτερο,
μια ιδιαίτερη ποικιλία λαδιού που ευδοκιμεί αποκλειστικά στη Βόρεια Θεσπρωτεία και πρώτη φορά βγαίνει στην αγορά. Ποια είναι αυτή η ποικιλία? Χοντρολιά Οικουμενίτσας λέγεται. Πολύ ωραία. Έχουμε μια ιδιαίτερη συσκευασία, γιατί ιδιαίτερη είναι και η ελιά, όπως είπαμε, και γευστικά διαφέρει πάρα πολύ από τα άλλα λαδάκια. Δηλαδή τα άρωμα και τα χαρακτηριστικά είναι όλα ισορροπημένα. Έχει υψηλά θρεπτικά συστατικά και αν θέλετε κιόλας μπορείτε να δείτε και το σπρέι που έχουμε, που βγαίνει, μπορεί να κάνει να ψεκάσει πάνω στο πιάτο του, ναι, στη σαλάτα του, και έχει πάει και στο Innovation Awards στο Dubai. Στους τρεις τελευταίους φιναλίστες είχαμε βγει με το σπρέι αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και γενικά έχουμε και λίτσες σε πάστα ελιάς, σε ένα τυποποιητήριο ακριβώς πάνω στο λιμάνι της Πλαταριάς, που ο κόσμος μπορεί να έρθει να επισκεφτεί το τυποποιητήριο, να δει πώς γίνεται η τυποποίηση, πού βγαίνει το λαδάκι, και επίσης να δει το χώρο, τον εκθεσιακό χώρο που γίνεται και η γευσιγνωσία των προϊόντων. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ οι επαφές πώς πήγανε? Σημαντικές οι δράσεις που κάνει η περιφέρεια Ηπείρου για εσάς, έτσι ώστε να μάθουν τα προϊόντα σας? Βέβαια, μας βοηθάει πάρα πολύ στην προώθηση των προϊόντων. Και μέσω της εκθέσης είχαμε πάει και στην Gulfood, στην έκθεση στο Ντουμπάι. Όλες αυτές είναι σημαντικές κινήσεις για την εταιρεία μας, για να μπορέσουμε και εμείς να ανοίξουμε τα προϊόντα μας, να αναδείξουμε στην αγορά. Και η στήριξή της είναι πραγματικά περίγραπτη, είναι πραγματικά πολύ δυνατή και σημαντική για μας και για τις μικρές επιχειρήσεις που ξεκινάνε με κάτι, κάπου, και βγαίνουν σε κάτι πολύ ωραίο και ναι. Ναι, είμαστε από το Ζαγόρι, από το Τσεκάλωβο, εκεί έχουμε τη βάση μας, εκεί είναι η έδρα μας, εκεί δραστηριοποιούμαστε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε εδώ με την περιφέρεια. Έχει ανταπόκριση το μέλι? Ναι, έχει ανταπόκριση και εδώ βέβαια, αλλά και γενικά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι θησαυρός. Βιολογικά αρωματικά φυτά και βότανα, την περιοχή του Μετσόβου, μεγάλη γότα στα Μετσόβου, δικές μου καλλιέργειες και συλλογές. Να μας συστηθείτε όμως, γιατί το ξεκίνησα έτσι. Θέλω να μας πείτε, έτσι ώστε και όσοι δεν σας γνωρίζουν από εμάς να σας μάθουν. Λέγομαι Γεωργίου Δέσποινα, η εταιρεία μου λέγεται Ευζηνευγεύη και είμαι από τη Μεγάλη Γότη στα Δήμου Μετσόβου. Πώς είδατε εδώ πέρα, αυτές οι δράσεις της περιφέρειας βοηθούν εσάς, τους μικροεπιχειρηματίες, για την ανάδειξη των δικών σας προϊόντων? Οι επαφές μέχρι στιγμής πώς πήγανε? Δεν θα μπορούσε να αναδειχθούν τα προϊόντα μας χωρίς τη βοήθεια της περιφέρειας Ηπείρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Καθημάνη, την κυρία Φούκη που στέκεται δίπλα μας σε όλες τις προσπάθειες. Έχουμε τέχει σε πολλές εκθέσεις της περιφέρειας Ηπείρου. Είναι καταπληκτική προσπάθεια που γίνεται και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εδώ έδειξαν ενδιαφέρον. Δείξανε πολύ ενδιαφέρον. Καλές δουλειές μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαστε από το μοναστήρι Ιερά Μονή Βουτσάς, στο Ανατολικό Ζαγόρι. Παράγουμε μοναστηριακά κρασιά, μοναστηριακούς ίνους. Μετά από πρόσκληση της περιφέρειας βρεθήκαμε σε αυτήν εδώ την όμορφη εκδήλωση. Είναι φανερό ότι η Ήπειρος παλεύει με την ισοστρέφεια. Προωθούμε τα προϊόντα μας με τη βοήθεια της περιφέρειας, προωθούμε τα προϊόντα στα Βαλκάνια αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και συνεχίζουμε αυτό το όμορφο έργο και να δείχνουμε την Ήπειρο. Οι επαφές που είχατε αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής εδώ, τι σας είπανε για τα, βλέπουμε, ίνο σε ροζέ, λευκό, κόκκινο? Ποια ήταν η πρώτη εντύπωση? Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Φάνηκαν πολύ ευχαριστημένοι από την πρώτη δοκιμασία που κάνουν. Φάνηκαν πολύ ευχαριστημένοι. Εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα και ελπίζουμε αυτό να φανεί και τις πράγμασε και στο μέλλον. Ναι. Είμαι ο Παγανιάς ο Κώστας, είμαι από το δίστρατο της Κόνιτσας. Είμαι αναβοηωτής του κατρανιού, που το κατρανί είναι ένα παραδοσιακό προϊόν παλιό, φαρμακευτικό προϊόν, και επίσης κάνω γνωστό και τον τόπο μου, το Εθνικό Χειρονομικό Κέντρο Βασιλίτσας. Έχουμε το σαπούνι από κατράνι. Το κατράνι είναι ένα παραδοσιακό προϊόν που είχε εγκαταληφθεί η δημιουργία του, αλλά εγώ την αναβίωσα και γι' αυτό είμαι περήφανος που έχω κάνει. Εδώ οι επαφές πώς πήγανε μέχρι στιγμής, ενθουσιασμένοι με το προϊόν σας? Εδώ πάρα πολύ καλά πήγανε οι επαφές. Τυχαίνει που ήρθαμε σε βλάχους της Ρουμανίας και επειδή είμαι και εγώ βλάχος,
με προτιμούν και έρχονται και τους πληροφορώ για διάφορα πράγματα και για τα προϊόντα αλλά και για την Ήπειρο γενικώς. Πάρα πολύ ωραία. Πού βρίσκονται τα κτήματα Ευδοξία? Τα κτήματα Ευδοξία βρίσκονται στα Τζουμέρικα κοντά στο γεφύρι της Πλάκας, στην Πλατανούσα συγκεκριμένα. Πάρα πολύ ωραία. Συγχωριανός. Είμαστε από το Καταράκτη, να ξέρετε. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και βγάζουμε λευκό κρασί. Βγάζουμε λευκό κρασί, βγάζουμε 5 κόκκινα και ένα ακόμη λευκό που είναι στην τυποποίηση και αποστάγματα. Απλό τσίπερο και παλαιωμένο τσίπερο. Πώς πήγαν οι επαφές εδώ σήμερα με Στίκο? Εντάξει, διερευνητική ήταν η επαφή. Αισιοδοξούμε. Θα υπάρχει κάποια συνεργασία, πώς θα δείτε τα πράγματα? Πιθανόν ναι. Φορείς από την περιοχή της Ρουμανίας στην κάμερα του RTV αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λόγια για την Ήπειρο και ότι σύντομα θα την επισκεφθούν. Bună ziua, bine ați venit în Constanța. Mă numesc Gigică Apostol, patronul firmei Tolil Company. Grupul de firme se ocupă cu agricultură, o suprafață de 3000 de hectare, două ferme, ferme de tineret ovin la îngrășat de o capacitate de 70.000 de capete, o fermă de taurină la îngrășat de 3.000 de capete, fabrici de furaje de 15 tone pe oră pentru animale, spații de depozitare cereale de 80.000 de tone stocare care face comerț și cu cereale și astăzi am avut ocazia să vă întâmpinăm în Constanța. Ne-a părut bine că ne-am auzit relații cu Grecia. În special am o relație de vreo 20 de ani cu partenerii care vând mult tineret ovin pentru sacrificare, pentru îngrășare. Avem parteneri în Atena, în Larisa, în Salonic, toată Grecia. Deci avem o relație cam de vreo 20 de ani unde vindem tineretul ovin îngrășat. Și mă bucur că avem aici aproape lângă noi cu diferite produse care avem o atracție pentru zona Ianina. Cu guvernatorul ne cunoaștem de vreo 10 ani și ne-a părut bine când vedem atâtea produse de diferite persoane care și prezintă munca lor de o viață. Καταρχήν να σας συστηθώ, είμαι ο Αποστόλ Τζιτζίκα, ασχολούμαι με τον τομέα της γεωργίας. Έχω εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με αποθήκευση δημητριακών, με την κτηνοτροφία. Γενικά δραστηριοποιούμε στον χώρο και της κτηνοτροφίας και της γεωργίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω πολλές εταιρείες που ασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Με την Ελλάδα συνεργάζομαι τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω συνεργάτες σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε τους φίλους μας από την Ελλάδα στην Κωνσταντζα. Είδα πολλά διαφορετικά προϊόντα από πολλούς διαφορετικούς και πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και φυσικά ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ στο να αναπτύξουμε και περισσότερο τη συνεργασία που ήδη έχουμε με τους Έλληνες τα τελευταία χρόνια. I didn't know anything about Epirus, but it's a pleasure to be here because I found out a lot about the destination. And the most impressive thing is the fact that you actually came with a lot of people in here to present your destination and invite the people in Constanza to come and see. This is something that I've never done done by the Romanian authorities. We're not going to other countries to promote our destinations, even though they are a little bit similar, you know. It is impressive that you're coming all the way here, 18 hours drive, to come and promote your destination, to show us the beautiful things that you have to offer. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνώριζα την Ήπειρο ως προορισμό, δεν ήξερα καθόλου. Αλλά όταν ήρθα εδώ και είδα την εκδήλωση και μου έκανε φοβερή εντύπωση, βλέποντας πόσοι πολλοί άνθρωποι ήρθανε από την Ήπειρο για να προωθήσουν τον τόπο τους και τα προϊόντα τους, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, διότι εμείς στην Ρουμανία δεν συνηθίζεται να το κάνουμε πολλές φορές. Δεν κάνουμε τόσο δρόμο και τόσο πολύ για να προωθήσουμε τα δικά μας προϊόντα. Παρόλο που υπάρχουν ομοιότητες με τα ελληνικά. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι προωθείτε τον τόπο σας και ήρθαμε εδώ να τον γνωρίσουμε και εμείς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Δεν έχει κοπάσει ακόμη και καλώς δεν έχει κοπάσει ακόμη. Οι φωνές, αν θέλεις, από τα παιδιά, κυρίως από μαθητές των σχολείων και φοιτητές, φοιτητική σύλλογη και κινήματα,
εκφράζοντας τη θλίψη τους, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, και ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες σε όσους είναι αναμεμειγμένοι, τέλος πάντων σε όσους ευθύνονται για αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Είπες πως υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν ακουστεί. Όχι, δεν έχουν ακουστεί. Μπορεί να έχουν ακουστεί. Απλά εγώ θέλω να το αναδείξω, έτσι, αυτό που έκανε ήταν μια εισαγωγή δική σου. Για τα παιδιά, ναι. Σεβαστή, βεβαίως, και δεν έχω λόγο να διαφωνήσω, αλλά εγώ απλά θέλω να εστιάσω επιγραμματικά και εντάχει, γιατί αυτό, το ότι δεν έχουν οικοπάσει φωνές εξαρτάται από το... Από πού εκπορεύονται οι φωνές αυτού, οι φωνές συμφωνώ, αυτές. Συμφωνώ. Γι' αυτό και το διαχώρισα. Πού στοχεύουν και τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν. Mm-hmm. Και υπηρετούν. Θα μου πεις, είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, δυστυχώς υπάρχουν τρισάθλια όντα στην πολιτική και στη δημοσιογραφία. Εντάξει. Και αν είμαστε μεταξύ αυτών και εμείς, αν μας κρίνει ο κόσμος. Τρισάθλια όντα, ελεηνοί και απαράδεκτοι, οι οποίοι καπηλεύονται αυτή την εθνική τραγωδία. Καπηλεύονται τις μνήμες αυτών των αδικοχαμένων παιδιών. Θα μείνω εδώ πέρα, γιατί αν πω κάτι παραπάνω, μπορεί να έχει πρόβλημα ο σταθμός. Και προσπαθώ να διαφυλάξω το σταθμό, όχι εμένα. Γιατί δεν μου φταίει τίποτε, έτσι, αν εγώ έχω τη δική μου έτσι, οπτική των πραγμάτων. Ας είχα δικό μου σταθμό, να τα λέγαμε μετά την άλλη μέρα να μου τον κλείνανε. Λοιπόν, μένω εκεί προς το παρόν. Τώρα, επιγραμματικά ορισμένες επισημάνσεις. Πρώτη επισήμανση. Ξεκινάμε από την αθλειότητα της δημοσιογραφίας. Ευτυχώς όχι της δικής μας, γιατί ενδεχομένως δεν υπάρχουν και... Θέλω να πιστεύω, δεν νομίζω ότι θα φτάναμε εκεί πέρα, ενώ τη δική μα των περιφερειακών μέσων. Δεν ξέρω τι γίνεται όμως στις περιφέρειες εκεί που έχουν νεκρούς. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις τον άλλο με το λεγόμενο Μαρκούτσι, αυτό το μικρόφωνο, κάποιο το αποκαλούμε Μαρκούτσι απαξιωτικά. Γιατί πράγματι πολλές φορές έχει βγάζει αλήθειες και αποκαλύπτει πράγματα και ενημερώνει τον κόσμο, αλλά και άλλες φορές εξευτελίζει και ευτελίζει και αυτόν ή αυτή που το κρατάει. Και τη δημοσιογραφία ως θεσμό και ως λειτουργήμα, λέμε τώρα λειτουργήμα, λέμε καμία μπίπ να περάσει η ώρα, αλλά δημιουργεί πραγματικά και οργή και θυμό στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να παρακολουθώ, και ευτυχώς πρόλαβα και έσπασα μόνο το κοντρόλ, η τηλεόραση γλίτωσε. Δεν είναι δυνατόν να βλέπω Μαρκουτσοφόρο να πάει σε γονέα παιδιού που θάβει το παιδί και να το ρωτάει, να του περιγράψει τη σκηνή και να του λέει, να το ρωτάει πώς αισθάνεσαι. Είναι αδιανόητο. Πού είναι η ΕΣΥΑ, πού είναι οι ενώσεις, πού είναι η δημοσιογραφική διοντολογία, πού είναι όλοι αυτοί. Πού τα αφεντικά τους, ρε γάμωτο, αυτοί οι καναλάρχες, δηλαδή τι θα κάνουν, να τσιμπήσουν λίγα κλικ. Είναι δυνατόν να αρέσκεται ο άλλος. Παλιά λέγαμε στη δημοσιογραφία, Βίκη, δεν το έχεις προλάβει εσύ, ότι πουλάει. Δεν το έχεις προλάβει, γιατί το στέμα δεν το προλάβεις εσύ να είναι. Αίμα, σπέρμα και στέμα. Το στέμα καταργήθηκε γιατί καταργήθηκε η βασιλεία, έτσι. Το άλλο δεν πρέπει να καταργηθεί ποτέ και το αίμα όταν επανέρχεται. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά. Πρώτον. Δεύτερον, εξοργίζομαι αφάνταστα ως Έλληνας πολίτης, ανεξαρτήτως το ποιος κυβερνά αυτή τη στιγμή, πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όταν βλέπω τον πρωθυπουργό της χώρας μετά από μια τέτοια εθνική τραγωδία να αποστέλει επιστολή, αν είναι δυνατόν, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος σημειωτέων εισαγγελέας εξελέγει, και θα πω και κάτι άλλο που αφορά τον κύριο εισαγγελέα αυτόν στη συνέχεια και την κυβέρνηση, εξελέγει, γιατί έτσι γίνεται στην Ελλάδα, από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί όλες το λέγανε προεκλογικά, αλλά καμία δεν το έκανε, και καμία όταν έγινε η αναθεώρηση του συντάγματος, καμία παράταξη, κάναν όλες την πάπια, δεν είπε ότι, εκτός του Κουκουέ, θέλω να είμαι ειλικρινής, μισό λεπτό. Δεν είπε ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης σε ανώτατο επίπεδο. Και τι γίνεται, κάθε κυβέρνηση διορίζει τους δικούς της. Είχαμε την κυρία Φάνου, πρόεδρο του Αρείου Πάγου επί Τσίπρα, που όταν ο Τσίπρας, όταν συνταξιοδοτήθηκε, πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργού την επόμενη μέρα, πρωτοφανές, πρωτάκουστο, ανήθικο, ανέγκυμο, αντιδιοντολογικό. Και έχουμε τώρα τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, ο οποίος επελέγει από τη σημερινή κυβέρνηση, όχι μόνο αυτός, όλοι οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και η ηγεσία. Και όπως συνέβαινε και παλιότερα.
και του στέλνει ο Πρωθυπουργός επιστολή. Δηλαδή τι, να υποδείξει στην κορυφή της ηγεσίας το πώς θα ενεργήσει όσον αφορά την εθνική τραγωδία. Πραγματικά αισθάνομαι εξευτελισμένος ως πολίτης. Και λέω, είναι δυνατόν? Και μετά περιμένουμε εμείς οι απλοί, οι κοινοί θνητοί, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη με ισοτιμία και με ισονομία και να έχουμε όλοι την ίδια αντιμετώπιση. Τρίχες κασαρές ή τρίχες μπλε προκειμένου. Δεύτερον. Τρίτον. Τρίτον, παραιτείται ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Καραμανλής, ο αποκληθής από μένα στο παρελθόν κατ' επανάληψη πορφυρογέννητος, γιατί πορφυρογέννητος είναι, και αν δεν λεγόταν Καραμανλής, δεν θα γινόταν ούτε βουλευτής, όχι υπουργός, γι' αυτό τον έκανε ο Μητσοτάκης. Παραιτείται, πιεζόμενος να παραιτηθεί μετά την τελευταία τραγωδία, δηλαδή 20 μέρες πριν τις εκλογές, ούτως ή άλλως θα διαλυθεί η Βουλή σε 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα. Δηλαδή, τι έχασε? Έχει 4 χρόνια υπουργός. Από 19 έχει υπουργός. Παραιτείται λοιπόν για την τιμή των όπλων, γιατί δεν τον έπαιρνε, να το πω απλώς, θα το πω διαφορετικά, και αντί να εξαφανιστεί, να την κάνει, ρε παιδί μου, να φύγει. Και άλλος της οικογένειας Καραμανλή, ο γνωστός Λιάπης, ο κύριος Μιχάλης Λιάπης, εξάδελφος του πρώην Πρωθυπουργού. Όταν έκανε τις κουτσουκέλες του, εξαφανίστηκε ο άνθρωπος. Τώρα κάνει business, δεν ξέρω τι κάνει. Και αντί να εξαφανιστεί, βγαίνει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιβεβαιώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος θα τολμήσει να βγει και να ζητήσει ψήφο των πολιτών εκεί που, που πολιτεύεται? Έχουμε ψυχραιμία στους πολίτες. Τίποτε άλλο. Και τελευταίο, να κλείσει το θέμα αυτό, γιατί δεν πάει άλλο, έτσι. 25 Ιανουαρίου του 2019, ΦΕΚ, φίλο εφημερίδας κυβερνήσεως. 25 Ιανουαρίου του 2019, πότε είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? 7 Ιουλίου του 2019. Τρεις μήνες μετά λοιπόν, υπουργός υποδομών, ο κύριος Καραμανλής, με το ΦΕΚ αυτό, ο γιος του κυρίου Ισίδωρου Ντογιάκου, σήμερα εισαγγελέος του Αρείου Πάγου, τότε αντισαγγελέος, επιλέγεται ως μετακλητός στο γραφείο του κυρίου Κώστα Καραμαλή, υπουργού μεταδομών, υποδομών, ηθικού τουλάχιστον αυτούργου για την εθνική τραγωδία, και παραμένει ακόμη μέχρι σήμερα ο γιος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σήμερα. Σχόλιον έτερων ουδέν. Μάλιστα. Και τα συμπεράσματα όσοι μας παρακολουθούν. Αυτά που δεν είναι τα συστημικά κανάλια θα τα ακούν από εδώ, όσο μας δίνει το κανάλι φωνή και όσο και αυτό δεν έχει πρόβλημα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έχει πρόβλημα και αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι εξωφρενικά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό λοιπόν που ζητάει σήμερα η κοινωνία είναι να ξαναδούμε λίγο τα πράγματα, αυτά που μας ενδιαφέρουν, και να επανέλθει η αξιοκρατία. Ένας από τους τρόπους, αξιοκρατικός, ναι, για τον διορισμό, αν θέλεις, ή για κάποια θέση στο δημόσιο. Επανήλθε το ΑΣΕ από το 1900. Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Ο διαγωνισμός του ΑΣΕ. Προχθές υπήρξε μια διαδικασία διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Δεν ξέρω πώς ήταν η συμμετοχή. Εγώ έχω κάποια σχόλια από όσους συμμετείχαν εδώ στην Άρτα. Τώρα παίζουμε εσύ το ρεπορτάζ και θα σου πω κι εγώ στο τέλος. Θα τα πεις τα δικά σου? Όχι, όχι, πες μου. Λοιπόν, πρώτον, όταν καθιερώθηκε ο ΑΣΕΠ, μάλλον το ΑΣΕΠ, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, έτσι, για να μιλάμε και σωστά, από τον αείμνηστο Σάκη Πεπονή, Αθανάσιο Πεπονή, που γενερέθηκε και πρόεδρος της Βουλής και ήταν πραγματικά ένας έντιμος άνθρωπος και ακέραιος πολιτικός, σπανίζουν δυστυχώς, σπανίζουν, ψάχνουν να τους βρούμε. Τότε υπήρχε πράγματι, ήταν αδιάβλητος, αδιάβλητη διαδικασία επιλογής. Και το ΑΣΕΠ λειτουργήσε, αν θέλεις, και έτσι και αποφόρτισε και την όλη... στην όλη περιραίωση ατμόσφαιρα, αυτή την πελατειακή σχέση που υπήρχε μεταξύ βουλευτών κάθε κόμματος ή υπουργών, διορίζεσαι εσύ τόσους, εσύ δικαιούσαι τόσους, ανάλογα σε ποια περιοχή εκλέγεσαι, τι ψήφους φέρεις κτλ. Και είπαμε ότι επιτέλους τέλος στον Σφέτη, τέρμα στους ημέτερους και τους αρεστούς, ή ικανοί να επιλέγονται. Αυτό τότε, εδώ και 25 χρόνια. Σήμερα, προσωπικά, έχω πάρα πολλές εμφυλάξεις για το αν το αδιάβλητο του ΑΣΕΠ εξακολουθεί να ισχύει. Τώρα, θα μου πεις, μπορεί να τα αποδείξεις? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό και παραμένω σε εμφυλάξεις. Διαφορετικά, θα έβγαινα και θα σου έλεγα, Βίκη, εσύ ή το παιδί σου, και να είσαι βέβαιο ότι και το παιδί σου δεν θα το έκανα. Θα με έκοβε στο μοντάζ μετά, αλλά δεν με πειράζει. Γιατί να σε κόψω? Δεν με πειράζει. Εγώ θα το έλεγα.
το παιδί σου επελέγει αναξιοκρατικά και έχω αυτά τα στοιχεία. Δεν έχω στοιχεία. Έχω την αίσθηση και το αίσθηκτο και τι εισπράττω από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Δηλαδή, πρώτον, η συμμετοχή των οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ήταν ανέλεσε σε ποσοστό 70% περίπου. Ήταν γύρω στις 100.000 είχαν κάνει αιτήσεις, προσήθαν περίπου 71.000. Δηλαδή, 30.000 απήχαν. Γιατί απήχαν αυτοί? Ένας προβληματισμός. Ένας δικός μου προβληματισμός. Γιατί απήχαν? Αφού κάναν τα χαρτιά, επενδύθησαν σε κόπους, σε έξοδα, σε ταλαιπωρία, σε εργατόρες, χάσανε. Μήπως είπαν ότι τζάμπα κόπος, πού πάμε, αφού το παιχνίδι είναι σηκέ? Λέω εγώ τώρα, γιατί. Δεύτερον, έτυχε να συναντηθώ με κάποιους οι οποίοι συμμετείχαν το Σάββατο και λέω πώς πήγαινε, παιδιά, και κάποιων φίλων με εδώ, παιδιά κλπ. Και με τρεις που συναντήθηκα, σύντοση, μπορεί. Μπορεί οι υπόλοιπες 69.998 να έχουν άλλη άποψη. Εγώ με τρεις συναντήθηκα. Δύο αγόρια προκειμένου και ένα κορίτσι. Και οι τρεις μου είπανε, αυτό ήταν μια παροδία. Γιατί ήταν οι ερωτήσεις, αυτό που λέμε πολλαπλής επιλογής, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σου βάζω, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ας πούμε, ο RTV τι είναι, τηλεοπτικός σταθμός, ραδιοφωνικός, ιστοσελίδα ή οτιδήποτε. Ναι. Όρος της Σάρτας ή ξέρω εγώ το γεφύρι της Σάρτας. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μεγαλύτερη έμφαση, εσύ μου λες ραδιοφωνικός, όχι. Λοιπόν, μου λένε παροδία, λέω γιατί, διότι οι ερωτήσεις ήταν σαχλές. Έτσι μου είπε κάποιος και το μεταφέρω από τον τόπο. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα. Λέει επίπεδου τρίτης δημοτικού. Αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ τώρα ο καχύποπτος και υποψιασμένος πολίτης που έχω τις ενστάσεις μου και τις επιφυλάξεις μου για το αδιάβλητο του ΑΣΕΠ. Πρώτον, είναι τόσο καλόψυχοι αυτοί που κυβερνούν που δεν θέλουν να ταλαιπωρίζουν τους υποψήφιους και βάζουν ερωτήσεις IQ που να χρειάζεσαι IQ ραδικού για να απαντήσεις. Αν είναι έτσι, πώς θα επιλέξουν τους καλύτερους? Δεύτερον, δεν ξέρω, έχουν κάποια άλλη λογική? Δεν ξέρω. Τρίτον, μήπως τις βάλανε απλά για να τις βάλουν γιατί το παιχνίδι είναι σηκέ? Λέω μήπως, δεν ξέρω. Και κλείνω με ένα ερώτημα ρητορικό. Υπάρχει πρόσληψη που έγινε εδώ στην περιοχή, όχι τώρα, πριν το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, χωρίς να ακουστεί καθόλου η λέξη σε αυτή. Πολίτη εδώ, ως μόνιμου υπαλλήλου σε κρατικό, σε δημόσιο οργανισμό. Ναι ή όχι? Και αν ναι, που είναι ναι, πώς προσελήφθη αυτός ο κύριος? Με ΑΣΕΠ, αφού το ΑΣΕΠ τώρα έγινε. Η πρόσληψη αυτή έγινε πριν από 5 μήνες, τουλάχιστον. 4-5 μήνες. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να συμμετέχει στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Μήπως σε κάποιους οργανισμούς επιλέγονται και προλαμβάνονται με άλλα κριτήρια? Λέω μήπως, ρε παιδί μου. Μπορεί να είμαι πολύ καχύποπτος εγώ, να αισθάνομαι ότι να βλέπω παντού εχθρούς και φαντάζομαι. Μπορεί. Δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Θα σου πω μόνο αυτό που άκουσα την Παρασκευή το βράδυ. Επειδή γινόντουσαν οι συγκεντρώσεις, τις πλατείες και όλα αυτά, άκουσα λοιπόν πίσω ένα πηγαδάκι, δεν είδα ποιοι ήταν προφανώς, αλλά ήταν και νέα παιδιά και ήταν και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Που κάποιος είπε, αύριο θα πάω να δώσω εξετάσεις στην διαδικασία του ΑΣΕΠ. Και ο άλλος της είπε, μικρότερο σε ηλικία. Θεωρώ ότι αυτό που μόλις είπες είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο για να φτάσει κανείς στο δημόσιο. Και γέλασαν όλοι. Αυτό τα λέει. Εγώ δεν θα γελάσω. Εγώ δεν θα γελάσω. Όχι, δεν έχω αίσθηση του χιούμορ. Ούτε γιατί. Όχι, και εκείνο δεν το είπαν. Και εκείνο δεν το είπαν για να γελάσουν. Γιατί είναι τραγικό. Ακριβώς. Γιατί είναι τραγικό όταν νέα παιδιά σκέφτονται έτσι. Κατά τα λοιπά, θα τα λουστούν και θα βαγευτούν. Εάν. Βαγγέλη. Όχι, εάν λειτουργούν έτσι. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Σήμε καλυστέρηση τώρα. Καληνύχτα. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημέρωση από την ΕΤΑΝΑΜ σχετικά με τα νέα προγράμματα Leader στον αγροτικό τομέα που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες. Η ενημέρωση έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας από τον Γιάννη Γεωργίου και τον Σπύρο Καλόγυρο, στελέχη του φορέα που παρουσίασαν τις δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Leader της παρέμβασης, στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, του στρατηγικού σχεδίου της κοινωνικής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Το δρόμο της υλοποίησης παίρνουν δύο ακόμη έργα, καθώς υπογράφθηκαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους. Το πρώτο έργο, με προϋπολογισμό 744.000 ευρώ, αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ιαννητών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θα αναπτυχθεί στα Καρδαμίτσια και περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, ενός γηπέδου καλωθοσφαίρησης, δύο γηπέδων αντισφαίρησης, καθώς και των περιμετρικών διαδρομών κίνησης σε έκταση 25 στρεμάτων περίπου. Σήμερα η συγκεκριμένη έκταση είναι περιφραγμένη και διαμορφωμένη με αδρανή υλικά, χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής χρήσης από κατοίκους. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί ένας δημόσιος χώρος αθλητισμού, αναψυχής και πρασίνου που θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο έργο αφορά στη βελτίωση υποδομών στην κοινότητα Κουτσελιού με προϋπολογισμό 630.000 ευρώ. Αφορά στη βελτίωση οδού, η οποία είναι τμήμα της τρίτης επαρχιακής οδού Ιωαννίνου Κουτσελιού και οδηγεί ανατολικά από το γήπεδο Κουτσελιού στο κέντρο του οικισμού με συνολικό μήκος 900 μέτρων. Με την εκτέλεση του έργου θα επιτευχθεί καλύτερη βατότητα, ενώ θα κατασκευαστούν και πεζοδρόμια για τη μέγιστη ασφάλεια των διερχόμενων. Η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης ηλεκτροφωτισμό με επέκταση και συμπλήρωση του υπάρχοντος δικτύου. Ο Δήμος Ιαννητών, στο πλαίσιο της εκπόνησης του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Η δημόσια παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση του σχεδίου θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη στις 10 το πρωί αντί της Τετάρτης, που αρχικά είχε προγραμματιστεί λόγω της απεργίας που προκηρύχθηκε. Η παρουσίαση θα γίνει από τη μελετική ομάδα σε φορείς και πολίτες. Θα αναλυθούν τα στάδια εκπόνησης, τα οποία περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, τη δυναμική της περιοχής, τους άξονες στόχους της στρατηγικής και το σχέδιο δράσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην ηλεκτρονική σελίδα διαβουλεύσεων του Δήμου έχει αναρτηθεί το προσχέδιο της ΒΑ, ώστε φορείς και πολίτες να γίνουν κοινωνοί και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και προτάσεις. Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ενεργή ως την Παρασκευή 24 Τρίτου με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα οριστικοποιηθεί και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δράσεις αλλά και το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ιαννητών στο πολύ κρίσιμο τομέα του περιβάλλοντος είχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του πρότυπου Λυκείου Ζωσιμέας Σχολείου Ιωαννίνων. Το συγκεκριμένο σχολείο συμμετέχει σε πρόγραμμα Εράσμους και αναμένεται να εκπροσωπήσει σύντομα το σχολείο και την πόλη των Ιωαννίνων στην Ισπανία. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Βασίλης Βλέτσας, μαζί με την προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων Άννα Αθανασίου, ενημέρωσαν τα παιδιά για τις δράσεις του Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος, για το στρατηγικό σχέδιο και το όραμα των επόμενων ετών, όντας μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης. Παράλληλα, τους ενημέρωσαν για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον. Ο κ. Βλέτσας συνεχάρει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως είμαστε περήφανοι για τη δράση σας και για τις πρωτοβουλίες σας. Είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της πόλης μας στην Ευρώπη και είμαι βέβαιος ότι η συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι απόλυτα επιτυχημένη. Παράλληλα, αποτελείται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η νέα γενιά που έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και νοιάζεται για τον τόπο της και το δικό της αύριο σε αυτό. Μεταξύ του Δημάρχου Ζηρού Νικόλαου Καλατζή και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Οικονόμου υπογράφθηκε η σύμβαση για το έργο βελτίωση οδικής ασφάλειας Φιλιππιάδας. Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση και αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδοφωτισμού. Σημειώνεται ότι θα γίνει εγκατάσταση νέου δικτύου φωτισμού με κρεμαστά φωτιστικά LED, αλλά και τοποθέτηση αυτόνομων ηλιακών συστημάτων για την ασφαλέστερη κίνηση και διέλευση κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και και είναι προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Αξιοποιούμε κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα για να κάνουμε την πρωτεύουσα του Δήμου μας, την πόλη της Φιλιππιάδας, πιο φωτεινή και περισσότερο ασφαλής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
σε ανταπόδοση για τη λειτουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ζηρού Νικολαίος Καλατζής. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.